για όλες τις εκδηλώσεις που θα κάνουν οι φορείς της πόλης με τις δικές τους πρωτοβουλίες και τις δικές τους δυνάμεις. Οι παρεμβάσεις που έγιναν στο πέρασμα του χρόνου πάντως επηρέασαν τη στατικότητα του κτηρίου, που δυστυχώς υπέστη μεγάλες ζημίες στο σεισμό του 1978. Επί 40 χρόνια, οι σκαλοσιές που είχαν στηθεί για τις θεωρητικές εργασίες του κτηρίου λόγω των ζημιών που υπέστη το κτίριο από το σεισμό έκρυβαν τα μοναδικής τέχνης και ομορφιάς ψηφιδωτά της βυζαντινής τέχνης του ναού. Ο σκοπός της εφορίας είναι να αποκτήσει όλο αυτό το διαπολιτισμικό χαρακτήρα στο απόγειό του, με, οπωσδήποτε με πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες συνυπάρχουν μαζί με την λειτουργία που τελείται από το 99 αδιαλείπτος. Είναι το μοναδικό μνημείο, ίσως είναι το σπουδαιότερο μνημείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο μαρτυρεί την πολυπολιτισμικότητα και την πολυεθνικότητα της πόλης. Για το θέμα της τοποθέτησης του Σταυρού στην κορυφή του Τρούγλου της Ρωτώντας μίλησε και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος. Η αρχαιολογική υπηρεσία είπε ότι σε ένα σημείο του μνημείου θα τοποθετηθεί ένα σταυρός. Υπήρξαν λοιπόν εδώ άνθρωποι που λένε ότι δεν θέλουμε το σταυρό. Εγώ δηλαδή μπορώ να συμπεράνω ως επίσκοπος και επιμήν της Θεσσαλονίκης, δεν θέλουν τον σταυρό μόνο οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν. Αν δεν πιστεύουν είναι δικαίωμά τους, αλλά να επιβάλλουν μια άποψη δεν είναι δικαίωμά τους. Η απόφαση γενικά για τη χρήση του μνημείου μόνο για θρησκευτικούς σκοπούς είναι απόφαση του Βενιζέλου του 99. Εκ των υστέρων φάνηκε και είναι τελείως προφανές ότι ένα μνημείο υπό την υποπτία της UNESCO είναι πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό, και προφανώς από εδώ και πέρα η Ρωτώντα θα λειτουργεί όχι μόνο για θρησκευτικούς σκοπούς, αλλά πολυπολιτισμικά.